μιας και μιλάμε για φασισμό, δεν μπορούμε στο να μην αναφερθούμε ότι σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, όλοι τους, πλην του ΚΚΕ, έκατσαν σούζα μέσα στη Βουλή, στην ομιλία του Ζελένσκι, ενώ όλοι μαζί χειροκροτούσαν τους φασίστες του Αζόφ. Άλλοι όρθιοι και άλλοι καθιστοί κρυμμένοι, για να μην παραπονούνται κιόλα ότι τους λέμε κι όλους ίδιους. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούσαν έτσι, κάτω από τα έδρανα, αλλά τους έπιασαν οι κάμερες. Ενώ οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι, πιο ανοιχτά, πάνω από τα έδρανα, εκεί που καθόντουσαν. Τώρα, με αφορμή την υπόθεση με το κόμμα του Ναζί Κασιδιάρη, η κυβέρνηση και διάφορα άλλα παπαγαλάκια χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, τους βλέπετε, στα κανάλια, όταν είναι οι ίδιοι που ανέχονται και στρώνουν το έδαφος με την πολιτική τους στο ρατσισμό, στο ναζισμό, στο φασισμό, όταν είναι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που ευθύνονται για την καθυστέρηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για παράδειγμα, που αν είχε ολοκληρωθεί, δεν θα έμπαινε θέμα για τη συμμετοχή τέτοιων ναζιστών εγκληματιών στις εκλογές. Και τώρα προσπαθούν να την αποτρέψουν με επικίνδυνες διατάξεις, αποδίδοντάς τους μάλιστα τον τίτλο του αντισυστημικού, όταν αποδεικνύεται ότι τέτοια κόμματα είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος. Ο ίδιος ο λαός είναι που με τον αγώνα του πρέπει να στείλει στο σκουπιδετενεκέ της ιστορίας τέτοια κόμματα μαζί με την σάπια αντιδραστική και βαθιά συστημική ιδεολογία τους.